έλλειψη σοβαρότητας και προγραμματισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, καταλόγησε στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέγκας με αφορμή την υλοποίηση του νέου προγράμματος κοινοφελούς εργασίας και την εξαίρεση του Δήμου Ιωαννιτών από αυτό. Στην Ήπειρο, τόσο για την πρώτη πιλωτική φάση, όσο και για τη δεύτερη που θα ακολουθήσει, με τη συμμετοχή 17 και 34 Δήμων αντίστοιχα, επιλέχθηκαν μόνο οι Δήμοι Αρταίων και Πρέβεζας. Το βασικό ζητούμενο έχει να κάνει με τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε το Υπουργείο για την επιλογή των Δήμων αφενός και αφετέρου για την κατανομή των θέσεων. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος της πόλης, ο Δήμος Ιωαννιτών, που είναι ο μεγαλύτερος της Ηπείρου, στο αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα απασχόλησε 360 εργαζόμενους, ενώ ο Δήμος Αρταίων που επιλέχθηκε φέτος πήρε 334 θέσεις. Σήμερα που μιλάμε, ο αριθμός των ανέργων στο νομό Ιωαννίνων, που είναι καταγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανέρχεται περίπου σε 17.500 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι ο πραγματικός αριθμός των ανέργων είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί πολλοί συμπολίτες μας δεν καταγράφονται στον ΟΑΕΔ. Ο μεγαλύτερος Δήμος της Ηπείρου δεν μπορεί να μένει εκτός προγράμματος. Ολόκληρος ο νομός Ιωαννίνων μένει εκτός προγράμματος και παράλληλα σηκώνει την ίδια ώρα το μεγαλύτερο βάρος της προσφυγικής κρίσης. Δεν αντιδικούμε με κανέναν άλλο Δήμο. Θα έπρεπε βέβαια το Υπουργείο, πέρα από τις γενικότητες για τα κριτήρια επιλογής, να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς επιλέχθηκαν οι Δήμοι της πιλωτικής εφαρμογής. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η επιλογή αυτή έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, δεν αντιδικούμε με κανένα Δήμο και κυρίως με τους Δήμους της Ηπείρου. Δεν λέμε γιατί είναι η Άρτα και όχι τα Γιάννηνα. Βασική παράμετρος για τα κριτήρια της επιλογής, όπως αναφέρει το Υπουργείο, είναι η ποσόστοση των ποσοστών ανεργίας σε κάθε Δήμο σε συνδυασμό με την μακροχρόνια ανεργία. Ο κ. Μπέγκας όμως έκανε λόγο για αόριστες αναφορές και απαντήσεις που δεν αντιμετωπίζουν ούτε λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές διαστάσεις της ανεργίας. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος για φέτος είναι μέσα στις 17 πόλεις. Στην Άρτα δίνονται 334 θέσεις εργασίας. Πέρυσι στο Δήμο Ιωαννιτών δόθηκαν 360 θέσεις εργασίας. Εάν είχε μία πιο σωστή λογική κατανομής στο Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη και τα πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων, δεν θα μπορούσε σε μικρότερους Δήμους να δώσει λιγότερους ανθρώπους, έτσι ώστε αναλογικά αυτό το πράγμα να γίνει, έτσι ώστε να περίσσευε προσωπικό και να μπορούσε να δοθεί και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας. Αναρωτιέμαι όμως, εάν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία της ανεργίας, με την πραγματικότητα που επικρατεί στην αυτοδιοίκηση και τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Ο Δήμαρχος της πόλης ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών δεν αντιδικεί με κανέναν άλλο Δήμο της Ηπείρου, ενώ περιμένει σχετική τοποθέτηση και αντίδραση από τους βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένω κάποιες αντιδράσεις και από εκείνους. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Διότι το να μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες ενός τόπου, ασχέτως αν αυτή η προσφορά προέρχεται μέσω του Δήμου ή μέσω μιας κεντρικής πολιτικής, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας. Το θέμα όμως ότι υπάρχει μια, κατά την άποψή μας, έλλειψη σοβαρότητας, πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της κατανομής του συνολικού αριθμού των ατόμων που είχαν δυνατότητα να απορροφηθούν μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, είναι υποπροβληματισμό. Στη συνέντευξη, ο κ. Μπέγκας αναφέρθηκε με παραδείγματα στην τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών. Ειδικότητα Μαρμαράς, 0 προσωπικό. Ειδικότητα Πλακάς, 0 προσωπικό. Ειδικότητα Στεγάς, 0 προσωπικό. Ξυλουργός, 1. Σιδεράς, 1. Οδηγός φορτηγού, 1. Τεχνίτης για κυκλοφοριακά θέματα, αντικατάσταση πινακίδων, διαγραμμίσεις και άλλα, 1. Ελαιοχρωματιστής, 1. Ηλεκτρολόγοι, 2. Υδραυλικοί, 2. Χειριστές μηχανήματος GCB, 2. Εργατοτεχνίτες οδοποιίας, 2. Το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας και όχι μόνο για λογαριασμό του νομού Ιωαννιτών και παράλληλα έχει τον μεγαλύτερο καταβλισμό προσφύγων. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα και δυναμική. Αλήθεια, αυτά τα δεδομένα λήφθηκαν υπόψη στις αποφάσεις της κυβέρνησης.